Πάμε στη Μαρία Αρώνη στις Βρυξέλλες, διότι η Λαστάμπα αποκαλύπτει κομμάτια αυτού του σχεδίου και λέει και τι σκοπεύει να κάνει και η Ιταλία, Μαρία Αρώνη. Ναι, στις 18 Μαΐου λοιπόν η Κομισιόν θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο σχέδιό της για την σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς και τρόπους μετριασμού των τιμών της ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Και σύμφωνα με ένα προσχέδιο της Κομισιόν που δημοσιεύει σήμερα η Ιταλική εφημερίδα La Stampa, θα χρειαστούν επιπλέον 195 δισεκατομμύρια επενδύσεις τα επόμενα 5 χρόνια για να μειωθεί η εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την La Stampa, η Κομισιόν δεν απαντά ικανοποιητικά στα αιτήματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου για πιθανές παρεμβάσεις για μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν προβλέπει ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα το 2022 και μάλιστα μέχρι και το 2024, μέχρι το 2025. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι το πλαφόν στις τιμές χοντρικής αγοράς φυσικού αερίου θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο σε περίπτωση ολικής ή μεγάλης κλίμακας διακοπής Μαρία, φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Είναι κάτι που έχει θέσει και η ελληνική πλευρά επανειλημμένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα του πλαφών. Αλλά όπως είδαμε και ο Πρωθυπουργός είπε ότι κινείται πολύ αργά η Ευρώπη και γι' αυτό περνούν και χώρες και σε ευρικά σχέδια όπως κάναμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.